Αυτός που έγραψε του στίχου πρέπει να είναι εκπληκτικός, οραματιστής. Έχεις καταλάβει τι λέει. Είναι φτωχός, ταπεινός. Για δε μ' αφήνετε ήσυχο, άστε με ήσυχο όλοι. Αυτό είναι Σοφία, αυτό είναι Σοφία. Όλοι, όλοι. Όλοι ρε Σοφία, κάθομαι και σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι? Τώρα στα 67 μου χρόνια. Ναι. Όχι Σοφία. Λοιπόν, πώς είναι η ζωή. Κάθε χρόνο είσαι και πιο όμοιος, κάθε χρόνο πιο φυλακισμένος, κάθε χρόνο. Και όλο αυτό, Σοφία, θα γίνει έκρηξη. Και το ζούμε καθημερινά στην κοινωνία. Περισσότερες κακοποιήσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτό το τραγούδι. Αφήστε με ρε λίγο. Άκου αυτό το σύστημα, το πρόστιχο, το ποταπό, το ιταμό. Μας έβαλαν όλα να τα κάνουμε μέσα τραπέζι. Μα δεν θέλω τράπεζα, κύριε. Δεν θέλω τράπεζα. Και το απέδειξαν τις πράγμαση. Ουδέποτε είχα τράπεζα, ούτε στη δουλειά μου, ούτε όσο είχα το κόμμα. Καμία σκη, δεν θέλω ρε, δεν σας θέλω, δεν θέλω τα λεφτά σας, δεν με ενδιαφέρεται. Όχι, με στην τράπεζα. Τα λεφτά θα τα δίνουμε στο τραπέζι. Και εκείνο με στην τράπεζα. Και εκείνο... Γιατί με κάνετε? Και αρχίζει η τράπεζα. Τόσο για εκείνο, τόσο για ποιο, τόσο. Δεν θέλω ρε παιδιά, γιατί με βάζετε? Είμαι όμοιρος. Δεν είμαστε ελεύθεροι πολίτες, η Σοφία. Όμοιροι. Και προσέξτε, θα ερχόσαστε μόνο 9 με 10 και 1 με 2. Ρε κύριε, δεν είναι να πληρώσουμε τον τάδε. Όχι, 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 όχι. Μετά τη μία. Πρόσεξε. Θα ερχόσαστε με γυαλισμένα παπούτσα. Ρε παιδιά, από τη δουλειά είμαι. Όχι, με το ένα πόδι σαν πελεκάνο. Είμαστε λοιπόν όμοιροι όσο. Είμαστε όμοιροι του κάθε, ξέρω εγώ, δολοφόνου, κακούργου, ανισορρόπου που κυκλοφορεί. Ένα πάσιμο. Μπαμπά μου στην κάνει. Έτυχε. Οπουδήποτε. Έτυχε να είσαι εσύ. Έχεις, ξέρω εγώ, κορίτσι. Δεν λες τώρα το κορίτσι μου πια, Σοφία, να παντρευτεί, να κάνει έτσι. Ποιος θα μου το χαλάσει, ποιος θα μου το πει, ποιος, δεν λες αν, ποιος, ποιος θα μου το πιάσει. Αρχίσου και ζεσταίνω. Δεν λες ότι, ρε παιδί μου, να είναι ένα καλό παιδί, όχι, όχι, ποιος θα το βιάσει. Αυτή είναι η ζωή μου, έχεις ένα παιδάκι τα λοιπά, ποιος αλήτης θα το κοκοπήσει από 15 ετών μέχρι 85. Είναι αυτά έτσι η Σοφία, κάθε μέρα δεν έχουμε τέτοια είναι, Σοφία. Είναι. Έχουμε αφήσει όλους τους τρελούς έξω, γιατί πρέπει, λένε οι επιστήμονες, ότι έξω στο περιβάλλον να ζούμε. Γιατί βαριόντα τους έχουν μέσα. Κοινωνικοποιούνται. Βαριόνται να τους έχουν μέσα στο δομοκαίδιο, τους αμολύσαν όλους έξω και όποιον πάρει η λεπίδα. Είναι έτσι, Σοφία μου, όχι. Δεν ακούς τρελές εδώ, τρελός εδώ, όλοι τρελοί. Ποια είναι η ζωή μας? Ποια είναι η ζωή? Πρόσθετη κάθε μέρα φόρη. Ό,τι και να φόρη. Φόρη. 11 μήνες ο ΦΠΑ από 4 που ξεκίνησε. Αχ, μην το λέτε τώρα, και είναι άσχημοι μήνες. Έμφυα, φορική δήλωση. Είσαι ελεύθερος, ρε Σοφία. Πόσο ελεύθερος. Πόσο ελεύθερος που πρέπει να πας στο σπίτι το βράδυ, να ακούσεις καμιά είδηση, και έτσι. Και επειδή το σύστημα έχει αποφασίσει να είναι παρδαλό. Είναι το σύστημα παρδαλό. Τι είναι το παρδαλό, για εξηγήστε. Έχουν όλες τις παρδαλές. Έχουν βγει σε Λιάννη οι παρδαλές. Πήγε η παρδαλή από εδώ, πήγε η παρδαλή από εκεί, πήγε άλλο. Μου έλεγε λοιπόν ένας φίλος. Για πείτε τι είπατε με τους φίλους, γιατί έχω καιρό να ακούσω για τους φίλους. Το Μανώλη, τον παρδαλή που τον είχαμε εδώ. Το όνομά μου κάνει θράψη, λέει. Έτσι είπε ο παρδαλής. Έτσι είπε. Όλοι οι παρδαλές. Παρδαλές. Πάνε οι παρδαλές από εδώ. Παίρνουν και τη δικιά τους στην άλλη παρδαλή από εκεί. Και αυτό είναι η Ελλάδα σήμερα. Είναι ή όχι. Έχουμε ανάμεσα στις παρδαλές και στους φεδρούς. Βγαίνει ο άλλος, γιατί ο Μητσοτάκης κάνει λάθος. Τι λάθος κάνει ο Μητσοτάκης, δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να αριστερώ τον Κασολάκη και να του δίνεις όλη την τιμή.
Πού δώσει τιμή του Φεδρούγου. Γι' αυτού υψηλό τη συνεδρότη. Όχι. Περισσότερο είναι προς το παρακαλώ. Ο Φεδρός όλα από την άλλη πλευρά. 3.000 σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος. Α, για τον κύριο Βελόπουλο λέτε τώρα. Α, καταρχήν απαντάς ακόμα γι' αυτό τον κύριο με την πρόθεση του κυρίου. Είναι αυτόν. Καλέ, είναι εγώ αυτόν. Σέβομαι τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Στον δρόμο ήταν σήμερα. Ναι, 3.000, δώστα ρε, όλα, όλοι. 3.000. Ήταν στη σειρά, θα πάρετε 3.000. 3.000. Θα πάρετε δώρο και δύο κυραλιφές. 3.000 και δύο κυραλιφές. Αυτό πάει να ξέρετε το πακέτο. Ω, θα έχει ζήτηση. Μην το λέτε, κυραλιφές. Και καμιά επιστολή του Χριστού του Ιησού, ακόμη καλύτερα. Αυτό θα είναι το μπόνος. Και μιλάμε σοβαρά. Ωραία. Μιλάμε σοβαρά. Εντάξει. Το ζήτησε, πρέπει ο Μητσοτάκης. Ό,τι πει ο κύριος Βελόπουλος. Ελάτε να τα πάρετε όλα. Ναι. Και σε δύο χρόνια θα έχουμε μεθαναστήσει. Μεθαναστήσουμε τον κύριο Σόιμπλε. Τον? Το Σόιμπλε. Γιατί καλέ, ο κύριος... Θα μας ξαναβάλει τα δύο πόδια σαν ένα παπούτσι. Δεν είναι μόνο αυτό το μα πρόγραμμα, είναι αυτά, λέτε. Έτσι. Γιατί από την άλλη πλευρά που είπατε για τον κύριο Κασελάκη το πρόγραμμά του, τα τρία μέτρα που παρουσίασε, δεν αγγίζουν τα 2,6 λέει δις και σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να τρέπουν τα πάντα. Εντάξει, είναι ωραίο να ακούγονται προγράμματα όμως. Δεν σας εντυπωσιάζει το μετά. Μεγάλη θα το δούμε. Πόδι. Έχουμε ανταγωνισμό, Σοφία, προγραμμάτων. Παρδαλού και Φεδρού. Παρδαλός ποιος θα κερδίσει, εδώ είναι το ερώτημα. Βρήκαμε τίτλο. Εδώ τώρα. Είναι το πάστι. Εκεί που πάει και βάζει πώς θα έρθει ο Ολυμπιακός με την Φενέρ Μπαξέ. Τρία γκολ θα τη ρίξει. Εδώ, μπα μου βάλεις, ποιος θα κερδίσει, ο Παρδαλός ή ο Φεδρός. Α, να σας πω κάτι. Όχι, εδώ είναι θέμα. Γιατί ακούω μπαρούφες. Τι μπαρούφες ακούσατε. Δεν είναι ευγενικά μια λέξη. Παρλαπιπέισιον είναι σύνθετη λέξη. Πώς την είπατε αυτή τη λέξη? Παρλαπιπέισιον. Τι παρλαπιπέισιον, στο TikTok να το διαβάσετε αυτό, θα γίνει χαμός. Μιλάτε αυτό εκεί. Και μ' αρέσει που όλα αυτά για τη φτώχεια ναι. Τα λέει ένας εφοπλιστής του Μανχάταν, ένας άνθρωπος της, πώς το λένε, Golden, Goldman, πώς το λένε. Golden Sachs. Ναι. Που έχει εκατομμύρια, μισό λεπτό, που έχει εκατομμύρια, ότι δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ στη ζωή του, ούτε μεροκάμα το έχει κάνει και ούτε πρόκειται να κάνει γιατί τα έχει λύσει όλα τα προβλήματά του. Εντάξει, το έχει πει όμως. Άλλο να το λες και άλλο να το κρύβεις. Ο Κασελάκης το έχει πει. Ναι. Ναι. Είναι ο παιδίατρος εκεί. Μιλάμε τώρα το 600 τόσο. Α, εσείς πήγατε πίσω. Ναι, μάλιστα. Δεν τα ξέρει αυτά, Κασελάκης. Ο σοφός, ένας από 7 σοφούς. Ναι. Είναι κυβερνήτη τη σχολή. Ναι. Και όπως πάει στο δρόμο, πάει στα πόδια του. Ένα, σας παρακαλώ, παρακαλώ, μεγάλε άρχοντα, σε παρακαλώ, πες τον τίμιο σου. Έτσι και φτύσει κάποιος, έτσι έχει κάνει 50 μπουρδουλιές. 50 μπουρδουλιές. Είναι υπερβολικό. Υπερβολικά. Είναι 50, ναι. Πάει στο ανάκτορο. Φωνάζει το Δήμιο, τον κατήγορο δηλαδή, και τον βοηθό του. Λες το Δήμιο, γδίσου. Μα, γδίσου, λες τον βοηθό, ρίχτου 50 βουλιές όπως ρίχνεις τον οποιοδήποτε στον δρόμο. Μα είναι προϊστάμενο. Βρε αυτό που σου λέω. Αρχίζει λοιπόν ο βοηθός Δήμιο, μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. Ουχ, βουχ, οχ, φώναζε ο Δήμιος. Μόλις τελειώνει, λέει, τώρα που ξέρεις πόσο πονάει, τώρα θα κάνεις καλύτερη επιμέτρηση της ποινής. Απ' την άλλη μέρα ο Δήμιος, μία βουρδουλιά, όχι 50. Τι δηλεί η ιστορία, Σοφία μου. Πού να ξέρει από δυστυχία, πού να ξέρει από φτώχεια, πού να ξέρει από γραμμάτια, πού να ξέρει από αγκούρια, πού να ξέρει δεν φτάνει το νίκη, πού να ξέρει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέρει από επιχειρήσεις όμως, ξέρει από αστακούς, ξέρει από επιχειρήσεις. Γιατί αυτό είναι λίγο, γι' αυτό το επιχειρήν θα το ανεβάσει, λέει. Θυμίζει την άλλη τη φιλενάδα. Ποια είναι η άλλη φιλενάδα. Αν έμπαινε σε μια μηχανή του χρόνου, είναι σίγουρο ότι ο Κασελάκης, κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και φίλο, ναι. Έχει κολλητός μαζί της. Ποιος είναι ο κολλητός μαζί της. Με τη Μαριέτα, Μαριέτα, όπως τα λένε, τα μπέρδεψα. Εριετά. Όχι, μωρέ. Την Αντουανέτα. Α, με την...
Καλά στην Τουάνετα, πήγατε. Στο Παντεσπάνι, πήγατε. Παντεσπάνι. Έτσι κι αυτό. Δεν φάμε, ξέρω εγώ, ψωμίτερη. Φάτε αστακό. Όχι, θα σα πω τότε το άλλο. Αφού. Στην κάτσα. Αστακό και στο. Αφού πήγατε στο Παντεσπάνι και όλα σχετικά, εγώ θα σα πω κάτι άλλο. Κάθε φορά που βρίσκεται στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, κύριος Κασελάκης, και επικοινωνεί με τον κόσμο, λέει ότι εγώ είμαι εδώ για σας. Εγώ είμαι δίπλα στο κάθε Έλληνα. Μπορεί να μην έχει βιώσει αυτά που λέτε, αλλά έχει την πρόθεση. Μ' αρέσει που όταν οδηγεί σε κάτι γεωλεφεί, είμαι δίπλα. Όχι πίσω ή μπροστά, έτσι για να διευκρινίσουμε κάποια τώρα, πράγματα. Όμως... Γιατί αυτά είναι προνόμιο μόνο του Τάιλερ. Δεν θα μου δημιουργήσετε πάλι, γιατί ξέρετε σήμερα τι ακούστηκε, ότι υπάρχει πρόβλημα στη σχέση. Δεν θα δημιουργήσετε πρόβλημα στη σχέση. Ο πατέρας του κυρίου Κασελάκη βρίσκεται στην Κρήτη για να κάνει τις ετοιμασίες του γάμου. Και μάλιστα το ξεκαθάρισε. Λέει, ο Κασελάκης θα παντρευτεί, ότι είναι ερωτευμένος και αγαπάει και εγώ είμαι περήφανος μαζί του. Και για το γιο μου ουσιαστικά έλεγε και επίσης έχει πάρει την απόφαση να διώξει ό,τι παλιό υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει ένα κόμμα που να αγγίζει τα σημερινά δεδομένα. Μπράβο. Να, εδώ μπροστά μου το βλέπω. Ποιον βλέπετε, τον πατέρα? Ναι, το 89. Τι? Στο μευθύριο πάνω το ιδιωτικό. Ναι. Είχε ζωστή από την Κρήτη κάτι πιστόλια. Τι είχε σωστή? Και με το που του λένε γιος, ποιος τον κράταγε το Κασελάκι και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ. Ναι. Έκανα το γιο. Ναι. Και τώρα στο γάμο του, με την καλή του, θα κάνει τα πάντα. Δεν είναι μια συνέπεια αυτή? Εννοείται θα κάνει τα πάντα. Βέβαια. Αυτό λέω. Ναι. Ωραία, έκανε ένα παιδαρά. Μπαμ! Όποτε η κοπέλη έβγαλε. Καλά, αυτά ανήκουν, ξέρετε, καλά, στα δικά σας τώρα. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Εγώ λέω τα δικά μου, ρε Σοφία. Όχι, δεν τα ξεχάσετε αυτά. Εγώ θα την πλάκα. Εγώ θα λιδωρώ ό,τι μου είναι πλάκα. Με ένα πλάκα. Πλάκα. Γιατί είναι πλάκα? Δεν είναι... Αφήστε το αυτό τώρα. Μιλάμε για πολιτικά πράγματα. Μην το προσεγγίσετε έτσι. Έχουν αλλάξει. Το Παρδαλό και το Φεδρό έχουν έρθει εντάξει, πολύ κοντά. Εντάξει, παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε με εμένα, να έχω άποψη. Το Παρδαλόν είναι Παρδαλόν όπως και να το κάνεις. Πάντως ότι μου βρήκατε το Φεδρό νέο... είναι Φεδρόν ό,τι και να λες. Πάντως το γεγονός ότι μου βρήκατε. Και αυτά είναι λοιπόν που με πλημμυρίζουν αγανάκτηση. Ναι. Γιατί λέω, ναι, ο Μητσοτάκης κάνει γκέλες. Δεν μπορώ να πω δεν έχει κάνει γκέλες. Γκέλες. Έχει κάνει γκέλες. Μ' αρέσει αυτό. Όλα τα αυτά, αυτό που απειλεί τώρα τη ζωή μας, είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ένας εξ αυτών. Το Παρδαλό ή το Φεδρό? Όλο αυτό το πράγμα. Φαντάσου λοιπόν ότι φεύγει ο Μητσοτάκης, δεν συμπληρώνει 150 ο αυτός, είναι ο Κασελάκης πρώτος και αναγκάζεται να μαζέψει όλα τα πιτουροειδή τα οποία βρίσκονται πέρυσι. Και τα λοιπόν, πιτουροειδή. Λοιπόν, Παναγία μου. Παναγιά μου, πώς να σου πω. Παναγιά μου, είναι έτοιμα σας καλυστά, λέω. Όχι. Καλύτερα να πας γονατιστός από τη Ραφίνα στην Παναγία της στην, όχι από την παραλία στην εκκλησία. Για να μην μας έρθει αυτό το κακό. Αυτό, να σου προκύψει αυτό. Κασελάκης και όλοι είναι αυτό. Δηλαδή να γελάς. Να γελάς, φαντάσου ένα υπουργικό συμβούλιο μέσα, που να έχει τη ζωγίτσα.